σελίδα του Παππού στο Περιφέρι και από τα πιο παλιά μαγαζιά του Τζιγκίδερ.gr. Με τον κύριο Γιάννη εδώ γνωριζόμαστε. Από πότε είχε ανοίξει η σελίδα του Παππού? 2004 ευρώ. 2004 ευρώ. Και είχαν εταιρεία το 1997. Καλά, θέλει τώρα να πω ότι είναι όλα τόσο φανταστικά και στο μάτι, σίγουρα και στο στομάχι. Περίμενα να το πει ο κύριος Γιάννης αυτό, ότι δεν είναι για τη βιντεοσκόπηση και για τις φωτογραφίες το μέγεθος αυτό. Αυτές είναι οι κανονικές μερίδες. Είναι οι κανονικές μερίδες που οποιοδήποτε έρθει θα φάει στο χώρο μας. Αυτό το μπέργκερ είναι δικό σας πιάτο που έχετε βγάλει. Δικιά μου συλλέγη. Να αναφέρω, δεν ξέρω αν το ανέφερα πριν, ότι οι πατάτες είναι φρεσκοκομμένες στο χέρι με ριγανίτσα, με αλατάκι, φέτα. Και πόσα τυριά μπορούμε να βάλουμε πάνω? 5 διαφορετικά τυριά. Έχουμε συνδυάσει λίγο την κουζίνα της μαμάς ή της γιαγιάς που είχαμε τότε τις πατάτες στις σιγανιτές με τη φέτα και το αυγό και λίγο με το καινούργιο που θέλει το χάμπουκερ με λίγα κρεμμύδια μέσα ψημένα, έτσι, και με εμπολική γεύση. Αυτό εδώ το... Πώς το είπα? Αθήνα, Θεσσαλονίκη... Η ποικιλία μας. Ποικιλία δρομολόγιο. Η ποικιλία δρομολόγιο. Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη. Αυτό βασικά έτσι θα το λέμε. Δηλαδή Αθήνα, φτάνουμε εδώ Πάτρα, έχεις λίγο πάει κοντεύει να σκάσει, Θεσσαλονίκη πεθαίνει. Θέλει. Από τι αποτελείται καταρχά? 5 διαφορετικά κρέατα, δεν έχουν λίπος. Εκτός από το λουκάνικο και η κοστίνα, που είναι ένα μέρος του σώματος του ζώου. Κοστίνα φτιάχνεται μόνο εσύ. Ναι. Φτιάχνει κοστίνα. Πόση ώρα το ακούω αυτό, έχω μαδίσει ένα μπριζολάκι. Αλλά εντάξει, είναι πραγματικά, λες και το φτιάξαμε τώρα. Δηλαδή λες και το φτιάξαμε και το ψήσαμε στο τζάκι και το φάναμε τώρα. Υπάρχει μια μερίδα ευτυχώς μικρή του κόσμου που δεν μπορεί να το καταλάβει. Δηλαδή εμείς εδώ φτιάχνουμε καλαμάκια χειροποίητα που τα φτιάχνουμε στο χώρο μας. Τους λέω περιμένετε 6-7 λεπτά να τα ψήσουμε αυτή τη στιγμή και πολλοί φεύγουν και δεν μπορούν να περιμένουν 5-6-7 λεπτά. Περιμένετε 6-7 λεπτά για να φάτε σωστά και ωραία. Στην πίτα του παππού και σε οποιοδήποτε κατάστημα, αλλά στην πίτα του παππού. Και έφτασε η στιγμή που όλοι περίμενα. Να μιλήσουμε. Να σου πω, έφαγες από την ομελέτα με τις πατάτες. Είναι σαν της γιαγιάς σου όντως αν δοκιμάσεις. Δεν μπορώ να σε ακούσω. Θα ξετρελαθεί. Αυτό είναι... Πολύ. Μαραθώνιο. Καλά, μην νομίζετε. Είναι τόσο νότι. Η πίτα του παππού, εντάξει, έχω ένα ειδικό δέσιμο. Έχω παραγγείλει άπειρες φορές, να ξέρετε αυτό. Και με βλάβια και με συγκίνηση θα έλεγα σε ένα βιβλίο. Μη μου κλάψεις, δεν παίρνεις Όσκαρ, πει το τρως. Να είστε καλά, αυτό το αγαλματίδιο θα το χρησιμοποιήσω. Εντάξει, μπορεί να είναι μια επιβράβευση όλων των ταινιών κόρτσες προσπάθειας που έχουμε κάνει με την Ειρήνη. Με το delivery.gr. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε για τη συνδρομή σας. Που βρίσκεστε πάντα εδώ, να μας κάνετε like στο Facebook, στο YouTube, να μας σχολιάζετε. Η πίτα του παππού, να ξέρεις ότι προκαλείται και συναισθήματα. Τέτοια έτσι αγάπης, νοσταλγίας, ειδονής, πείνας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Γιάννη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την πίτα του παππού. Ευχαριστούμε που μας προσφέρετε ποιότητα με ποσότητα. Σωστό. Μην τρως τα μάτια. Αυτή η πίτα είναι τεράστια. Συνεχίζει. Είναι η πιο ωραία πίτα. Μεγαλώσαμε με αυτήν. Σχιζοφρένεια τον έπιασε με αυτή την πίτα. Σταμάτα πουλάκι μου. Εσύ θα την φας, δεν θα την φάω. Σίγουρα, ε. Ναι. Δεν θα την πας στο γραφείο, ναι. Την άλλη φορά. Όχι, στο σίγουρα.